Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Καραμάνος από το τμήμα διεθνών του gazeta.gr. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, δύο τεράστια ντέρμπι που θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο σε ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα σε Αγγλία και Ιταλία. Είναι το Arsenal Chelsea και το Juventus Roma. Ωστόσο, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά για δύο άλλα που τα θεωρώ εξίσου σημαντικά, αν και δεν έχουν να κάνουν τόσο με τον τίτλο. Το ένα είναι το Manchester United Everton, που ίσως να σηματοδοτήσει και το τέλος του μήνα του μέλητος του Van Gaal στον πάγκο της United. Ο Ολλανδός δεν έχει ξεκινήσει καλά, είναι γνωστό αυτό, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι οριακό. Είχε αρκετό χρόνο για να ετοιμάσει τα πράγματα όπως τα ήθελε και πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το δύσκολο και το πιο ζώρικο σε αυτή τη φάση είναι ότι ενώ όλα δεν του έχουν κάτσει καλά, ήρθαν και οι πάρα πολλοί τραυματισμοί. Είναι η τιμωρία του Rooney, που όμως ναι μεν θα επηρεάσει, αλλά όχι τόσο. Ένα γκολ η United θα το βρει μπροστά, γιατί παίζει κόντρα στην Everton που έχει τη χειρότερη άμυνα στην Premier League. Ωστόσο, η Everton έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Και εκεί θα πρέπει να βρεθεί να κάνει αλχημίες ο Van Gaal. Το πρόβλημα είναι ότι θα του λείπουν οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, Smalling, Jones, Evans. Συν το ότι του λείπει ο Carrick και τώρα έχει τραυματιστεί και ο Herrera, με τον οποίο είχε αρχικά φαινόταν να βρίσκει μια ροή στο κέντρο και να τσουλάει μπάλα. Αυτό δεν θα το έχει. Οπότε όλα αυτά καθιστούν το συγκεκριμένο παιχνίδι οριακό για τη συνέχεια και το τέλος του μήνα του μέλητος, όπως το ονομάζω. Και το λένε και Άγγλοι, δεν είναι δική μου έμπνευση. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Καντογιώργης από το τμήμα διεθνών του gazeta.gr και θα μιλήσουμε για το Σαββατοκύριακο για δύο παιχνίδια τα οποία αξίζουν την προσοχή. Αν κάποιος λοιπόν πρέπει να δει κάποια παιχνίδια, το πρώτο είναι σίγουρα το Juventus Roma. Αγωνίζονται μεταξύ τους οι δύο καλύτερες ομάδες της Ιταλίας, οι ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή πρώτες στο βαθμολογικό πίνακα και που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αναπτύξει τη μεγαλύτερη αντιπαλαιότητα. Μπιανκονέρι και Ζαλερόσι έχουν κάνει το απόλυτο στο ξεκίνημα της Σερία με 5-5. Μάλιστα, η Juventus δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ, ενώ η Ρώμα μόλις ένα. Και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα λύσουν τις διαφορές τους σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Για τη Ρώμα δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα, θα λέγαμε, γιατί στις τελευταίες τρεις επισκέψεις στο γήπεδο της Juventus έχει φύγει με 4 και 3 γκολ συνολικά στο πρωτάθλημα και αν συμπεριλάβουμε και το κύπελο έχει δεχτεί άλλα 3, οπότε μιλάμε τώρα για 14 γκολ στις τελευταίες 4 επισκέψεις και θέλει να προσπαθήσει να το γυρίσει αυτό το κλίμα. Έχει μια στρωμένη ομάδα από πέρσι με τον Ρούντι Γκαρσία και απέναντι της θα βρει μια Juve η οποία είχε μια τεράστια αλλαγή το καλοκαίρι που μας πέρασε με τον Αντώνιο Κόντε να φεύγει και να αναλαμβάνει ο Αλέγκρι. Ο Αλέγκρι βέβαια τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής, όπως είπαμε πριν δεν έχει δεχτεί γκολ και περιμένει να νικήσει και την Ρώμα για να δείξει ποιος είναι το απόλυτο αφεντικό στην Ιταλία. Η Ρώμα δεν θα έχει συνδυαστεί στον Ντερόσι που είναι η πιο σημαντική απουσία αφού Αστόρ και Καστάν είναι από την αρχή νοκάουτ και ο Μανολάς που θα είναι μάλλον βασικός μαζί με τον Γιάνγκα Εμπίβα θα αποτελούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Η Juventus δεν θα έχει σίγουρα τον Μπαρτσάλι, ενώ στο τέλος θα κριθεί η συμμετοχή του Κάσερες και ίσως του Μωράτα. Το άλλο παιχνίδι που θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω, εγώ δεν θα το χάσω, αλλά αξίζει να το παρακολουθήσει ο ουδέτερος φιλάθλος, είναι το ισπανικό Valencia Ατλέτικο Μαδρίτης. Όταν ξεκίνησε η σεζόν, ο Diego Simeone, αν και πρωταθλητής, είχε πει ότι εμείς θα θέλουμε να βγούμε πρώτοι στο δεύτερο πρωτάθλημα της χώρας, αφήνοντας απ' έξω τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, οι οποίες θα παλέψουν για τον τίτλο. Ο δεύτερος τίτλος είναι αυτός για την τρίτη καλύτερη ομάδα. Είναι η Ατλέτικο, η Βαλένθια και η Σεβίλη που ερίζουν για το συγκεκριμένο χρήσμα και ήρθε η ώρα να αναμετρηθούν οι δύο πρώτες. Η Βαλένθια υποδέχεται την Ατλέτικο στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων ετών. Είναι αίτητη μετά από 5 αγωνιστικές και προέρχεται από ισοβαλία στην έδρα της Σοσιεδάδ. Επίσης έχει πάρει άλλη μία στη Σεβίλη και πραγματοποιεί ένα καταπληκτικό ξεκίνημα με την Ατλέτικο να είναι κουρασμένη από το παιχνίδι με τη Juventus και να προσπαθεί να βρει και εκείνη τη σειρά της. Ο Πάκο Αλκάθερ, ο πιο φορμαρισμένος και ταλαντούχος νεαρός Ισπανός επιθετικός, απειλεί ήδη την ομάδα του Σιμεώνε, έχοντας 4 γκολ και 3 ασίστ. Πιστεύω ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και θα έδινα ψήφο εμπιστοσύνη στη Βαλένθια. Και αφού είπαμε για το καμπιονάτο που είναι μεγάλη λατρεία, θα πούμε και για την Αγγλία που και εκεί πέρα υπάρχει ένα εξαιρετικό παιχνίδι να δει κανείς. Είναι το Chelsea Arsenal.
Δεν μπορούμε να μπούμε για την Chelsea, η οποία έχει ξεκινήσει τις 6 πρώτες αγωνιστικές εκπληκτικά. Έχει κάνει μόνο μία απώλεια και αυτή στην έδρα της Manchester City, που ουσιαστικά δεν είναι απώλεια. Και έχει έναν Diego Costa σε τρομερή κατάσταση. Όσον αφορά την Arsenal, ξεπέρασε κάποια προβλήματα με τραυματισμούς που είχε, κάνοντας μια μεγάλη νίκη στην Aston Villa εκτός έδρας και στη συνέχεια επίσης μια μεγάλη νίκη με την Galatasaray του Champions League. Δείχνει σε καλή κατάσταση η ομάδα του Wenger, ο οποίος πρόσφατα συμπληρώσε 18 χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Αυτό πάντως είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ καλό για τους Gunners, γιατί την τελευταία φορά που ο Αλσατός πανηγύρισε ένα μεγάλο milestone κατά κάποιο τρόπο, δέχτηκε μια πολύ βαριά ιδέα. Ήταν πέρσι, όταν συμπλήρωσε 1000 μάτς στον πάγκο της ομάδας και επισκέφθηκε πάλι το Stanford, σε ένα μάτς που δέχτηκε 6 γκολ από την Chelsea. Είναι δύσκολο. Τώρα 18 χρόνια είναι κάτι δύσκολο για τον Wenger. Εκτός από αυτή την αρνητική συγκυρία για τον Wenger στα παιχνίδια με τον Mourinho, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο Αλσατός δεν έχει νικήσει ποτέ τον Πορτογάλο σε παιχνίδια για καμία διοργάνωση. Με τον Special Wall να έχει 5 νίκες και 5 ισοπαλίες στα μεταξύ του παιχνίδια. Είναι τεράστια ματσάρα, όπως και να έχει, αξίζει να το δούμε.